Μια πρώτη παρουσίαση στους επιχειρηματίες του Ρεθύμνου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων έγινε χθες από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Η κυρία Μαρία Μανολάκη, που ήταν και η εισηγήτρια, υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Πιλωτικά είναι ένα έργο πανελλαδικής εμβέλειας, είναι ένα έργο το οποίο θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τα κόστη για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ως προμηθευτές του δημοσίου. Η ηλεκτρονική επικοινωνία και διαχείριση των διαγωνισμών και των συμβάσεων θα έχει, όπως τονίστηκε, κύριο αποτέλεσμα το μικρότερο κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους. Είναι υποχρεωτική η χρήση του από όλους τις αναθέτουσες αρχές για έργα, προμήθειες, αγαθών και υπηρεσιών πάνω των 60.000 προϋπολογισμού, άνω των 60.000 ευρώ. Από 1η Εβδόμου του 2014 η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για την λεγόμενη κεντρική διοίκηση και από 1η Δεκάτου του 2014 καθίσταται υποχρεωτικό για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από το κράτος, καθώς και του ΟΤΑ πρώτου και β' βαθμού. Ωστόσο, οι ωφέλειες από το συγκεκριμένο έργο είναι πολλές, με κυριότερη την ενίσχυση της διαφάνειας και την προσβασιμότητα των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανοίγει τις πύλες στις επιχειρήσεις και στους πολίτες να έχουν ανα πάσα στιγμή εικόνα για το τι προμήθειες γίνονται από την πλευρά των αναθετουσών αρχών του κράτους, σε τι στάδιο βρίσκονται αυτές, ποιοι τις έχουν συμβασιοποιήσει, τι προϋπολογισμού. Επομένως, είναι ένα σύστημα, μια εφαρμογή, η οποία σαφέστατα ενισχύει τη διαφάνεια, την πληροφόρηση και την ενημέρωση.